Στι πρόσφατε δημόσιε αντιπαραθέσει μεταξύ των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε σε δήλωσή του στον Νέολο ο υποψήφιο βουλευτή Ιάσουνα Πιπίνη. Ο κύριο Πιπίνη τόνισε ότι ο στόχο είναι κοινό και δεν βοηθούν τέτοιου είδου συζητήσει. Τόνισε δε ότι δεν έχει ακόμη συναντηθεί με του συνυποψηφίου του, κάτι που ο ίδιο θα ήθελε να γίνει. Ήθελα να συζητήσουμε για, τις, για τα τελευταία τη επικαιρότητα και αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν το πώ ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Ε, μετά από την. Τα πρώτα, οι πρώτε συζητήσει έγιναν με το σποτ που παρουσιάσατε και ακολούθησε μετά η ανάρτηση του κυρίου Χατζηκομινού που στράφηκε ε, και εναντίον εσά, φωτογραφίζοντα, αλλά και εναντίον του κυβερνητικού του βουλευτή, του mm. κυρίου Αθανασίου. Εγώ να επαναλάβω ότι το προεκλογικό μου σπότ, το πρώτο, με τον περιβόητο το πια κομματάρχη, ε, δεν φωτογράφιζε κανέναν συνυποψήφιό μου, αλλά καυτηρίαζε και καυτηριάζει μια συγκεκριμένη νοοτροπία αυτή του παλαιοκομματισμού. Ε, και η κουβέντα αυτή που αναφέρετε και εσείς την ανάρτηση του συνυποψηφίου, στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το στόχο τη Νέα Δημοκρατία, που είναι να προβάλλουμε τι θέσει τη Νέα Δημοκρατία και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη νέα εκλογική νίκη στι εκλογέ που έρχονται. Οπότε η κουβέντα αυτή δεν ξεκίνησε από μένα σε καμία περίπτωση. Εγώ απ, απάντησα βέβαια. Ε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και να σας ξεκαθαρίσω είναι ότι από το 2019 είμαι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού είμαι προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης μου ζήτησε να κατέβω στις εκλογές για να δώσω τη μάχη ε, στο βαθμό που μπορώ έτσι ως ένας νέος άνθρωπος ε, και νέος και στο πολιτικό σκηνικό της Λέσβου ε, έτσι ώστε να, να δώσω κι εγώ μια νέα πρόταση που πιστεύω ότι έχω για, για τον ομό Λέσβου μια νέα πολιτική προσέγγιση μακριά από τις νοτροπίες του παρελθόντος και να συμβάλλω και εγώ στο βαθμό που μπορώ στην εκλογική νίκη τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα σα πω τι κουβεντιάζετε. Το γεγονό ότι υπερτονίζετε τη σχέση σα με τον Πρωθυπουργό ε, ξενίζει με την έννοια ότι χρησιμοποιείτε την ιδιότητά σα για να ε, δείξετε ότι είστε πιο κοντά σε εκείνον. Πάντω δεν μπορώ να το κρύψω κιόλα. Ναι, δηλαδή ναι. το γεγονό ότι είμαι συνεργάτη του τα τελευταία mm -hmm. χρόνια, ε, δεν θα το κρύψω. Ένα κιόλας. είναι αυτό. Και το δεύτερο, ε, σχολιάστηκε και είχε κάνει και μία σχετική δήλωση η υποψήφια του Πασόκα από τη Λιμνού, η Μαγδαλινή Τούφου, ότι ε, προβάλλεται την ιδιότητά σα εσεί, ο οποίος καυτιριάζεται την ε, λογική του μέσου. Ότι προβάλλετε εσεί το μέσο okay. που έχετε, ενώ από την άλλη μεριά θεωρείτε ότι είναι λάθο αυτό. να no, Δεν συμβαίνει. είναι μέσο το, το, το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό έχει έναν συνεργάτη. Σε ένα συγκεκριμένο τομέα, έτσι, δεν είχα ποτέ αρμοδιότητα για τη Λέσβο, είχα για τι διεθνεί σχέσει τη κυβέρνηση. Ε, Προφανώ και δεν είναι μέσον το να έχει ο Πρωθυπουργό έναν συνεργάτη. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι πώ μπορούμε να το ε, αξιοποιήσουμε και αυτό το γεγονό, το γεγονό δηλαδή ότι είμαι κοντά στον Πρωθυπουργό. Το λέω ω θετικό για όλους. Δηλαδή, ε, και σα το είπα και την άλλη φορά, ότι αν ε, έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουν πιο άμεσα ζητήματα που απασχολούν τη Λέσβο στον Πρωθυπουργό, ε, αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει να επιληθούν και πιο γρήγορα και πιο εύκολα κάποια ζητήματα. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ε, αρκεί να το δούμε όπω όπως έχει και όχι ε, στενόμυαλα. Με τον κύριο Χατζημαρκώ, έχετε βρεθεί, έχετε κουβεντιάσει μετά δεν από διάφορα στάδια. Δεν έχει τύχει δεν και δεν έχει υπάρξει και κάποια συνάντηση θεσμικά όλων των υποψηφίων εξεγωγών. Ναι, υποψηφίων μέχρι στιγμής. η αλήθεια είναι ότι στι εκλογικέ αναμετρήσει βλέπαμε του υποψηφίου ενό ψηφοδελτίου να είναι όλοι μαζί mm -hmm. σε κάποιε περιοδίε ή κάποιε εκδηλώσει. Τώρα βλέπουμε δεν συμβαίνει αυτό. Ε, δεν συμβαίνει, αλλά ε, νομίζω ότι δεν θα μπορώ να πάρω εγώ την πρωτοβουλία αυτή. Δηλαδή, η πρωτοβουλία προφανώς προφανώ ανήκει σε κάποιου άλλου. Δεν ξέρω αν θα την πάρουν αυτή την πρωτοβουλία ή όχι. Ε, ε, θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συνυποψήφοι στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία έχουμε ένα κοινό στόχο. Mm -hmm. ε, το πιστεύω. Αυτό Αυτό δήλωσε και ο κ. Ε, Ο στόχο μα είναι να προβάλλουμε το έργο τη κυβέρνηση και να προβάλλουμε και τι προτάσει τη κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Όμω υπάρχει μια διαφορά. Είμαστε πέντε υποψήφοι. Οι κεντρικοί στόχοι της Νέας Δημοκρατίας προφανώς είναι από όλους οι, οι ίδιοι. Αλλάζει όμω η στόχευση προσωπική που έχει ο κάθε υποψήφιο σε τοπικό επίπεδο για τον ομολέσβο. Δηλαδή, η, ε, για την ανεργία, η, η στόχευση είναι συγκεκριμένη, ποια είναι, τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έχω κάποιε προτάσει, και νομίζω αυτό πρέπει να αξιολογήσει ο κόσμο από του υποψήφιου ε, τη Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το σχέδιο του, του καθενό. Εγώ έχω ένα σχέδιο συγκεκριμένο για τον ομολέσβο. Ε, Τα έχουμε πει και εδώ αρκετές φορές mm -hmm. ποιες είναι οι προτεραιότητε. Προφανώς ο καθένα προσθέτει κάτι επιπλέον στο ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι η λογική. Ναι. Ε, για μένα προσωπικά ε, η δική μου συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, ε, το κέρδος θα έλεγα από τη, απ τη συμμετοχή μου είναι να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, νέα παιδιά... Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι, που ψηφίζουν για πρώτη φορά σε αυτέ τι εκλογέ. Πώ μπορούμε να του φέρουμε να ψηφίσουν, mm -hmm. να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατ' εμέ, διότι αυτό για μένα θεωρώ ότι ε, μπορεί να εξασφαλίσει ε, καλύτερε συνθήκε διαβίωση τα επόμενα χρόνια, ε, και να αναδείξουμε ζητήματα. Εγώ... Πιστεύω ότι θα είναι κέρδος αυτό, ζητήματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν είχαν αναδειχθεί σωστά. Είδαμε πρόσφατα μία ανάρτηση του τέος βουλευτή και τέος νομάρχη του Παύλου Βοιατζή, ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητά σας. Ε, πείτε μας ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί αυτό είναι και κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό που λέγαμε ότι... Οι παλιοί πολιτικοί προσπαθούν να είναι και εκείνοι στο προσκήνιο, προσπαθούν να καλύψουν του νέου. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό που βλέπουμε. Mm -hmm. Ο Πάβλο Βογιατζής έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική και στηρίζει ένα νέο υποψήφιο. Ναι, νομίζω και σε εσά το είχε πει αναφέρει κάποια στιγμή ότι είναι υπέρ τη ε, ανάδειξη νέων ναι. ε, ανθρώπων ε, στην πολιτική σκηνή. Ο κ. Βογιατζής θεωρώ ότι έχει ένα σημαντικό έργο και έχει έτσι ένα έντονο αποτύπωμα. Στην πολιτική ζωή, από διάφορε θέσει που υπηρέτησε τον Ομό Λέσβου, ε, έχω την στήριξη του κυρίου Βογιατζή, Συναντηθήκαμε, μιλήσαμε για τα προβλήματα τη Λέσβου, του έχω πει τι προτεραιότητέ μου. Θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο το γεγονό ότι ένα άνθρωπο με την πορεία που είχε ο κύριο Βοιατζή ε, με στηρίζει στην εκλογική διαδικασία και μπορώ να σα πω να σας αποκαλύψω ότι ε, το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες ε, και άλλα πρόσωπα ε, γνωστά της πολιτικής Του ζωής ε, αυτό, ναι. ε, και θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις Η κεντρική σας εκδήλωση, η παρουσίαση κατά κάποιο τρόπο της ψηφιότητάς σας πότε θα γίνει? Θα γίνει σε δύο εβδομάδες στις 6 Μαΐου το Σάββατο στο σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Μπλουσί στην προκειμένα τη Μητυλίνη, εκεί ουσιαστικά θα παρουσιάσω του βασικού άξονε του σχεδίου μου. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, ε, και εδώ σε μια εκπομπή, προφανώ αποσπασματικά mm -hmm. μπορώ να αναφέρω yeah. κάποια πράγματα. Ε, εκεί θα παρουσιάσω ε, το πρόγραμμά μου αναλυτικά, τι προτεραιότητε που έχω πει ότι είναι η υγεία, ο τουρισμό, τα άτομα mm -hmm. με αναπηρίε, ο πρωτογενή τομέα και οι νέοι, το πώ μπορούμε να κρατήσουμε του νέου στα χωριά μα. Ε, και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία νομίζω να γνωριστούμε και με περισσότερο κόσμο γιατί ε, θα είναι ένα σημείο συνάντησης εκείνη την ημέρα στις τέσσερις εβδομάδες που μεσολαβούν θα είναι χρήσιμο να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιες είναι οι προτάσεις μας εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό